γέμισε ξανά αυτοσχέδιες χωματερές η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στους κατοίκους της περιοχής που αντιδρούν απέναντι στην ανεύθυνη και αντικοινωνική συμπεριφορά μιας μικρής μερίδας πολιτών. Σε ορισμένα σημεία, όπως πάνω στην Ανατολή, έχει μπει πλέγμα, ας πούμε, στο δρόμο για να μην πετάνε διάφορα σκουπίδια στοριά. Και αυτό είχε αποτελεσματικότητα. Και σε ορισμένα ακόμα σημεία που υπάρχουν χωματερές μπορεί να γίνει αυτό με κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω το πρόβλημα είναι πιο βαθύ από αυτό. Αγρότες και επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους στους αδειοδοτημένους χώρους ανακύκλωσης στο Καπίστρι καταλήγουν να τα πετούν μέσα σε ρέματα και δασικές εκτάσεις, με τις αυτοσχέδιες χωματερές να ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη. Έτσι, μετά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια του καλοκαιριού, ο κίνδυνος των πλημμυρών με τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις πυκνώνει τα σύννεφα της ανησυχίας για τους κατοίκους της Ανατολής αλλά και τη Δημοτική Αρχή της Ιεράπετρας. Να αλλάξουν σύστημα. Να μην πετάνε ανεξέλεκτα, αυτοί που πετάνε, να μην τα πετάνε πια ανεξέλεκτα, γιατί θα αποβεί εις βάρος μας. Θα το δείτε πολύ σύντομα. Αυτοσχέδιες χωματερές έχουν ξεφυτρώσει στον τουριστικό Άγιο Ιωάννη, στην Επισκοπή, το Κεντρί και κυρίως γύρω από την τοπική κοινότητα Ανατολής, όπου υπάρχουν τα περισσότερα θερμοκήπια. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ανατολής, Βασίλης Ζαχαρόπουλος, χαρακτηρίζει την κατάσταση εκρηκτική, κάνοντας λόγο για απίθμενο θράσος, καθώς με την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περίοδου, όσα υπολείμματα υπήρχαν μέσα στα θερμοκήπια, εναποτίθενται ανεξέλεγκτα οπουδήποτε. Με μια περίγραπτη κατάσταση. Να πω άγνοια, να πω απίθμενο θράσος. Αυτά συμβαίνουν από μία μερίδα ανθρώπων και μόνο. Και ειδικά αυτή την περίοδο που έχει ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική σεζόν περίοδος, ναι, με αποτέλεσμα ότι υπολείμματα υπήρχαν μέσα στα θερμοκήπια να τα βγάζουμε και να αποθέτουμε ανεξέλεκτα όπου βρούμε. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο που φυτεύουν οι αγρότες, οπότε υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία κάποιοι όχι ευαισθητοποιημένοι πολίτες αναποθέτουν πράγματα. Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν πρέπει να συμβαίνει. Η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή και αναρτά ανακοινώσεις στα θερμοκήπια, προειδοποιώντας για την επιβολή τσουχτερών προστίμων στους παραβάτες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Έχουμε την πολιτική βούληση να αυστηροποιήσουμε τον κανονισμό καθαριότητας. Αύριο θα είναι η τελευταία συνάντηση των υπηρεσιακών παραγόντων και θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας ή την άλλη εβδομάδα να βγει στη διαβούλευση.